Πάμε λίγο στο επόμενο άνθρωπο. Μια κατάσταση στη Μενάδα. Στην Ελευθερία Σπυράκη, εκεί που έχουμε την επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας. Ελευθερία. Έχουμε προσαγωγές, βλέπω κλούβα εκεί. Τι έχουμε. Έχουμε προσαγωγές, είναι ο δεύτερος γύρος. Είναι ο δεύτερος γύρος προσαγωγών που προχώρησαν οι αστυνομικοί. Η πρώτη ήταν πριν από λίγο, τώρα γίνεται ο δεύτερος. Πρέπει να σας πω στο μεταξύ ότι στόχος της σημερινής επιχείρησης είναι και η έβρεση του δράστη. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή του 23χρονου και τραυμάτισε και τον 25χρονο. Πρέπει να σας πω ότι στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ομάδας Δία, Σόπκε και αστυνομικοί της νεοσύστατης ομάδας δράση, οι οποίοι χτενίζουν περιμετρικά την περιοχή εδώ στην Ομόνοια προκειμένου να εντοπίσουν την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση και να προχωρήσουν ξανά σε προσαγωγές. Δεν έχουμε μάλιστα μόνο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών ή τσιγάρων εκεί. Έχουμε δολοφονία, έχουμε έγκλημα εκεί. Και πρέπει να βρεθεί ο δράστης. Ναι. Και πριν από λίγο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και των εγγράφων που έχουν στη διάθεσή τους αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, πριν προχωρήσουν σε προσαγωγές, κοίταξαν πρώτα τα χαρτιά των ανθρώπων αυτών και έπειτα προχώρησαν στις προσαγωγές τους. Ενώ πρέπει να σας πω και να σας μεταφέρω και μια εικόνα την οποία είδαμε πριν από λίγο. Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή. Αλλοδοποί άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή. Ωστόσο, βλέποντας τους αστυνομικούς, έκλεισαν τα ρολά, μπήκαν μέσα και εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε πάντοτε τα μάτια μας σταμένα στα όσα συμβαίνουν στη Μενάδρου, γιατί και αυτό είναι μείζον θέμα και αφορά και τον τουρισμό στην πρωτεύουσα της χώρας. Κύριε Θεοχάρη. Σε κατοίκου στην εγκληματικότητα. Προφανώς.